Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα και στους ακροάτρες και στους ακροάτες του Λίμπερο. Επειδή εσύ νιώθεις πάρα πολύ, θέλω να μου πεις. Καταρχάς, ήσουν στο κήπεδο χθες? Δεν ήμουν, όχι, γιατί είμαι στο εξωτερικό. Ωραία. Επειδή είσαι από αυτούς που περιγράφω, που το έχουν κάνει βέβαια αυτό το πράγμα, να πηγαίνεις εκτός έδρας μέσα στο στόμα του λύκου και να βλέπεις παιχνίδια της ομάδας δίπλα στους στους οπαδούς της αντίπαλης ομάδος. Εντάξει, εσύ μου το έχεις εξηγήσει πώς το κάνεις όλα αυτά τα χρόνια, που απορώ ακόμα. Δηλαδή, όσες φορές και να μου το έχεις εξηγήσει, εγώ απορώ. Θέλω να μου πεις, να μπεις στη φάση δηλαδή των παοξίδων που έμειναν χθες στην Τούμπα. Μένα αυτό μου κάνει μεγαλύτερη εντύπωση και μετά θα πάμε στα υπόλοιπα. Πώς μείνανε αυτοί, ρε φίλε, και έβλεπαν όλο αυτό το σκηνικό από την Κυριακή? Κοίταξε, να σου πω, αυτό έχει δύο αναγνώσματα. Ο πόλεμος ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού, Μαρινάκη και Σαββίδη είναι σε πάρα πολλά επίπεδα. Σε κοινωνικό επίπεδο, σε αθλητικό επίπεδο, σε πολιτικό επίπεδο, σε οικονομικό επίπεδο. Και ένας πόλεμος κυρίως προπαγάνδας. Χθες ο Ολυμπιακός ήρθε αποφασισμένος για να πάρει το διπλό. Είχαν κουβαλήσει μαζί τους ένα ψεύτικο κύπελο από κάτι άλλο. Και ήρθαν για να πικάρουν τον αντίπαλο μέσα στην Τούμπα για να, και ούτως ώστε το κοινό τους, δηλαδή οι φίλοι του Ολυμπιακού που ήταν απογοητευμένοι από τον αποκλεισμό από τον ΠΑΟΚ μέσα στην έδρα τους, ναι, να πάρουν μερικούς πόντους ηθικού παραπάνω. Ήρθαν λοιπόν και στήσαν ένα σκηνικό απέναντι σε ένα ΠΑΟΚ τραγικά αδιάφορο. Αυτό θα το αναλύσουμε λίγο πιο μετά. Σε ένα ΠΑΟΚ που αντιμετώπισε το παιχνίδι σαν αγκαρία ουσιαστικά, και ο κόσμος, να τα λέμε όλα, και ο κόσμος τρίβε σαν αγκαρία το παιχνίδι. Νομίζω ποτέ στο παρελθόν δεν έχω ξαναδεί ΠΑΟΚ Ολυμπιακός με τόσο λίγο κόσμο. Και η ομάδα το αντιμετώπισε σαν αγκαρία. Αυτοί όμως δεν τον αντιμετώπισε σαν αγκαρία. Ήρθαν, παίξαν, νικήσαν και κουβαλήσαν μαζί τους ένα ψεύτικο κύπελο από κάτι άλλο για να το σηκώσουν μέσα στην Τούμπα να πανηγυρίζουν και για να μας πικάρουν, ναι, και για να κερδίσουν στην προπαγάνδα που είπα προηγουμένως. Ναι, ναι. Εντάξει, όπως θέλει ο καθένας το εκλαμβάνει αυτό, ρε παιδί. Άλλος το βλέπει σαν μικρότητα, άλλος το λέει μαγιά τους. Όπως θέλει ο καθένας μπορεί να το πει. Δηλαδή όλες οι γνώμες είναι αληθινές. Ναι. Εγώ τους καταλαβαίνω από τη μία γιατί είναι μεγάλη πίκρα. Δηλαδή έχουν πάρει από τον ΠΑΟΚ πολύ μεγάλες ήττες τα τελευταία χρόνια που δεν ήταν συνηθισμένοι σε κάτι τέτοιο. Και εντάξει, έχουν και αυτή μια ανάγκη εκτόνωσης, ρε παιδί μου. Το κάνανε από αυτή την άποψη. Έτσι δηλαδή το είδα εγώ. Mm-hmm. Εντάξει, εγώ τώρα, παραδέχομαι τη δύναμη αυτού του οπαδού που κάθεται και παρακολουθεί το σκηνικό αυτό που γίνεται μετά. Στημένο, ξεστημένο. Ναι, δεν αρέσει, ναι, σε κανέναν. Κοίτα λίγο, δεν αρέσει σε κανέναν. Δεν αρέσει σε κανέναν, έτσι. Η διαφορά είναι ότι οι Άρης και ο Ολυμπιακός παίζουν με υπέρμετρο πάθος εναντίον του ΠΑΟΚ. Ναι. Ενώ ο ΠΑΟΚ δεν έχει δείξει σε κανένα παιχνίδι τα τελευταία χρόνια ότι έχει μέσα του αυτή τη φλόγα που είχε παλιά, είτε στο τοπικό ντέρμπι είτε στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Αντιμετωπίζει τα παιχνίδια όχι αφιψηλού, αλλά τα αντιμετωπίζει όπως τα υπόλοιπα, ρε παιδί μου. Δεν πηγαίνει όπως έρχονται οι αντίπαλοι. Και γι' αυτό βλέπεις και τα αποτελέσματα με τον Άρη δεν είναι καλά. Συνήθως, γιατί όταν ο άλλος αντιμετωπίζει το παιχνίδι σαν το παιχνίδι της χρονιάς και μπαίνει μέσα με μεγάλο πάθος και εσύ μπαίνεις να παίξεις πασούλες και ποδόσφαιρο, λογικά ρε φίλε δεν θα τα καταφέρεις. Ναι. Όπως παλιά ο Ολυμπιακός που ήταν πολύ καλύτερος από τον ΠΑΟΚ όταν και έχανε στην Τούμπα, παρά που ο ΠΑΟΚ ήταν τεχνικά κατώτερος, γιατί υπήρχε πάρα πολύ μεγάλο πάθος από την πλευρά του ΠΑΟΚ και ερχόταν να αντισταθμίσει αυτό τις τεχνικές αρετές του Ολυμπιακού και έφευγε με το κεφάλι κάτω. Τώρα έτσι παίζουν οι άλλοι με τον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει αυτά τα παιχνίδια μπλάζε. Μόνο όταν κρίνονται τρόπαια ή προκρίσεις, τότε μπαίνει με το μαχαίρι στα δόντια και παίρνει αυτό που θέλει. Για στάσου λίγο. Ο ΠΑΟΚ επιλέγει παιχνίδια. Στάσου λίγο σε αυτό εδώ, λίγο παραπάνω εννοώ. Τι εννοείς αντιμετωπίζει τα παιχνίδια αυτά? Και με το συγκεκριμένο που λέμε τον Ολυμπιακό με ύφος μπλαζέ, ας πούμε. Τι επιτρέπεται να. Δεν το βλέπει, ρε φίλε, σαν ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Το βλέπει σαν ΠΑΟΚ Γιάννηνα. Να περάσει αυτή η αγωνιστική, να κάνουμε συντήρηση δυνάμεων. Ας βγει ό,τι αποτέλεσμα βγει για να πάω να παίξω τον τελικό. Στις 21. Αυτό είναι. Δεν το βλέπει ότι εγώ πρέπει πέσω με τον Ολυμπιακό και πρέπει ο Ολυμπιακός να φύγει από εδώ μέσα με κάτω το κεφάλι, όπως γινόταν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Αν παραδεχθούμε οι δυο μας ότι είναι λάθος αυτό, η ευθύνη που. Σε ποιον αναλογεί? Πού πάει? Στο αγωνιστικό πηγαίνει η ευθύνη. Στο διοικητικό και στο αγωνιστικό. Όχι στον κόσμο. Ο κόσμος δεν το αντιμετωπίζει έτσι. Δεν λέω για τον κόσμο. Και αυτούς που παίζουν, λέει, Κωνσταντίνε. Ο κόσμος. Αυτοί που παίζουν το αγωνιστικό και το διοικητικό. Το διοικητικό και το αγωνιστικό το αντιμετωπίζει έτσι. Αν το διοικητικό έδινε γκάζια στο αγωνιστικό και τους φώναζε και τους έκανε και τους έρανε, δεν θα το αντιμετωπίζαν έτσι. Από το διοικητικό ξεκινάει.
Εντάξει, είναι καλό ότι δώσαμε τα κλειδιά στο Λουτσέσκου και τον είπαμε μια και λείπει ο ιδιοκτήτης, πάρει τα κλειδιά και κάνει λευκό κουμάδο. Εκείνο που κάνει δεν ξέρει. Ίσως δεν ξέρει τι σημαίνει ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Μάλλον δεν ξέρει. Θα είναι 17 Μάλλον δεν ξέρει τι έχει γίνει στο... Δεν ξέρει, ρε φίλε. Δεν ξέρει τι είναι. Στην οτροπία δεν ξέρει. Στην οτροπία του οπαδού ότι πρέπει με τον Ολυμπιακό να μπει μέσα και να πεθάνει μέσα στο γήπεδο. Δεν το ξέρει αυτό. Πού το ξέρει, πού το έμαθε. Το αντιμετωπίζει σαν ένα παιχνίδι όπως αντιμετωπίζει τα άλλα, σου λέω. Καλά, τόσα χρόνια δεν φρόντισε κάποιος να το πει. Αυτόν τον ενδιαφέρει να πάρει τον τίτλο στις 21, γιατί τον τίτλο θα γράψει ιστορία. Τον οπαδό δεν τον, τον ενδιαφέρει φυσικά ο τίτλος, τον ενδιαφέρει όμως η καθημερινότητα, να περπατάει με το κεφάλι ψηλά, να λέει ότι γονάτισα τον Ολυμπιακό ακόμη μια φορά. Και τον coach δεν τον ενδιαφέρει τόσο πολύ αυτό. Αυτό το βλέπεις και τις αλλαγές που κάνει, τον τρόπο που το αντιμετωπίζει. Τι εγώ το λέω δηλαδή, δεν το βλέπουν όλοι, το βλέπουν όλοι. Το βλέπω, ναι, αλλά μου κάνει εντύπωση ότι είναι σε έναν οργανισμό, ναι, σε έναν ζωντανό οργανισμό, όπου και κινείται στην πόλη, ξέρει. Δηλαδή δεν είναι η πρώτη φορά, δεν ήρθε πριν ένα μήνα να του πούνε: κοίταξε φίλε, εδώ είναι το έργο. Ξέρει, αλλά το βάζει στη ζυγαριά με το παιχνίδι στις 21, το ζυγίζει και λέει ότι εγώ θέλω στις 21 να είμαι έτοιμος. Θέλετε και χθες. Θα γυρίσουν οι τραυματίες, θα έρθουν οι άλλοι απουσίες το ένα το άλλο και στις 21 θα πάμε να το πάρουμε. Για εκεί υπάρχει μεγάλη δίψα. Αν η ίδια δίψα υπήρχε και το χθεσινό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, γιατί στις 21 αργεί ακόμη. Δεν τον εμποδίζει σε κάτι να μπει χθες να χτυπήσει το παιχνίδι. Ναι, αλλά και χθες για μένα. Δεν τον εμποδίζει σε κάτι. Το 21 είναι πάρα πολύ μακριά και όμως αυτός βλέπει πιο πέρα. Ίσως να είναι αυτός σωστός και εμείς να είμαστε λάθος στο αγωνιστικό, έτσι. Αλλά η ιδιοσυγκρασία του οπαδού λέει ότι έχω τραβήξει πολλά από τον Ολυμπιακό εδώ και δεκάδες χρόνια που λέγεται το σύνθημα. Και εδώ πέρα μέσα πρέπει να γονατίζει. Όχι να φεύγω εγώ με το κεφάλι και να το βλέπω να πανηγυρίζει. Γι' αυτό ο οπαδός είναι χαλασμένος. Γιατί ο οπαδός, Γιώργο, είναι οπαδός. Και αυτό είναι ο οπαδός. Δεν είναι ούτε τεχνοκράτης, ούτε αμοιβόμενος, ούτε επαγγελματίας, ούτε τίποτα. Ο οπαδός δεν θέλει να σκέφτεται σαν οπαδός. Και πάντα θα σκέφτεται σαν οπαδός. Κωνσταντίνε, εγώ διαφωνώ ότι δεν γράφτηκε ιστορία χθες. Ιστορία γράφτηκε με την κατάκτηση του πρωταθλήματος και με τον Ολυμπιακό, με τους παίκτες, με την ομάδα. Όχι, ρε φίλε, αδιάφορος ήταν ο ΠΑΟΚ. Τι ιστορία δηλαδή. Να πηδάει ο προπονητής στο... να ρίχνουν τον προπονητή στον αέρα. Αυτά θα παίζουν. Ρε φίλε. Ιστορία θα παίζουν, αλλά ο ΠΑΟΚ κατέβηκε με τα δεύτερα και το παιχνίδι δεν το χτύπησε. Πόσα παιχνίδια μετά από τη Μαρσέη που ξεφούσκωσε ο ΠΑΟΚ, δηλαδή του κατέβασε τις τροφές. Παίζει ο ΠΑΟΚ έτσι. Πάρα πολλά. Εκτός από αυτά που κρίνονταν η πρόκριση στο κύπελο με τον Ολυμπιακό, στο οποίο ήταν διαφορετικό. Όλα τα άλλα τα παίζει έτσι. Στο Χαριλάο έτσι δεν είναι. Έτσι παίζει συνέχεια. Και έτσι θα παίζει. Πάει σβηστός να βγει δεύτερος. Ελπίζουμε ότι θα βγει δεύτερος. Πάει σβηστός να βγει δεύτερος και θα δώσει τα γκάζια εκεί πέρα που θέλουν αυτοί να τα δώσει. Εκεί που θα κρίνεται ο τίτλος και η πρόκριση. Ο ΠΑΟΚ επιλέγει παιχνίδια, σου ξαναλέω. Δεν έχει το βάθος στο ρόστερ, το είπε και ο προπονητής. Δεν έχει το βάθος στο ρόστερ να χτυπάει όλα τα παιχνίδια και δεν θέλει να ρισκάρει. Φοβάται, δεν ξέρω τραυματισμούς, κάρτες, δεν ξέρω τι φοβάται. Ναι, έχει πολλούς τραυματισμούς, ειδικά εκεί. Ναι, έχει πολλούς, ρε παιδί μου, και η ομάδα είναι μεγάλη σε ηλικία, έχει παίξει δεκάδες παιχνίδια, το ρόστερ δεν αντέχει. Μοιραία λοιπόν και οι ίδιοι κάνουν αυτοσυντήρηση και κατεβάζουν τις στροφές. Αλλά το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός είναι για τον οπαδό να κατεβάζει στροφές. Ή να ανεβάζει στροφές. Για τον οπαδό είναι να ανεβάζει στροφές. Είναι η μητέρα των μαχών. Ναι, ναι. Αυτή είναι η μητέρα των μαχών. Το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, ποιο είναι η μητέρα των μαχών. Το ΠΑΟΚ ΑΕΚ ή το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός που είναι στα κάτω τους οι άνθρωποι και προσπαθούν να μαζέψουν τα κομμάτια τους. Ναι, το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός γι' αυτό και επειδή είναι τέτοιο το παιχνίδι. Το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός είναι για τον ΠΑΟΚ. Και αυτοί όταν παίζουν, παίζει ο Ολυμπιακός Γιάννενα, παλιά βρίζαν τον Παναθηναϊκό σε αυτά τα παιχνίδια. Σήμερα στο ΠΑΟΚ, στο Ολυμπιακός, για να βρίζουν τον ΠΑΟΚ. Γιατί ο ΠΑΟΚ ρε φίλε είναι αντίπαλός τους. Αυτός τους πληγώνει, αυτός τους πονάει. Ναι, αυτόν ανταγωνίζονται, αυτόν έχουν απέναντι. Βρίζουν όπως εσύ παίζεις δεν ξέρω ποιο παιχνίδι και βρίζεις τον Ολυμπιακό. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι. Εδώ με τον Άρη παίζεις και βρίζεις τον Ολυμπιακό ρε φίλε. Αυτή είναι η διάδα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και δεν μπορείς κατά τον οπαδό να το αντιμετωπίσεις έτσι. Γι' αυτό μας πικραίνει ρε παιδί μου η χθεσινή εμφάνιση. Εντάξει και το πανηγύρι τους και όλο αυτό το παρτάκι που στήσανε είναι λίγο κάπως. Αλλά είναι και λίγο ξεφτιλέ κατά την άποψή μου να φέρεις ένα ψεύτικο κύπελο για να το σηκώσεις μέσα στα μούτρα του αντιπάλου και να του λες να ξέρεις εγώ πήρα το πρωτάθλημα. Κουβαλώντας, δεν ήταν το κύπελο, αν ήταν η στέψη του πρωταθλητή εχθές θα ήταν διαφορετικό. Αυτοί φέραν ένα ψεύτικο από κάτι άλλο και το σηκώνανε. Ήρθανε γι' αυτό, με αυτό το σκοπό ήρθαν στο μυαλό τους. Να κάνουν αυτό το πράγμα. Κάτσε ρε φίλε, είναι λίγο ξεφτιλέ αυτό. Κατά τη δική μου ταπεινή γνώμη είναι λίγο ξεφτιλέ. Εγώ αν το έκανε ο ΠΑΟΚ θα το αποδοκίμαζα. Ναι.
Μέσα στο Καραϊσκάκι. Πιστεύω... Άλλο να γίνει στέψη πάλι, σου λέω. Ναι, άλλο να κάνω στέψη μέσα στο Καραϊσκάκι. Η στέψη του πρωταθλητή μέσα στην Τούμπα θα ήταν πολύ μεγάλη μαχαιριά. Μεγάλη μαχαιριά. Τώρα αυτό εδώ πέρα κάνουν ένα πάρτι, το πήραν μαθηματικά. Εντάξει. Κάπως έτσι. Δηλαδή έχει δύο αναγνώσματα, όπως θέλει ο καθένας το εκλαμβάνει. Δεν θύμωσες πολύ δηλαδή με αυτό που το σκηνικό που έγινε χθες. Θύμωσα με την ήττα, θύμωσα. Με το σκηνικό δεν θύμωσα. Σου λέω πάλι το αντιμετωπίζω σαν ξεφτιλιά αυτό. Πρέπει να φέρω ένα κύπελο από άλλο πράγμα για να το σηκώσουν. Τώρα τι είναι αυτό. Ήταν αληθινό και όλα ήταν χάρτινο, δεν ξέρω τι ήταν. Δεν ξέρω τι αληθινό ήταν. Η σαμπάνια ναι, φίλε, δεν είναι το κανονικό όμως. Οι σαμπάνιες. Κάτσε λίγο, δεν είναι το κανονικό. Οι σαμπάνιες τώρα και ο καραπαπάς που σου λατσάρει να κάνουν ψευτομαγιές. Άσχε φίλε τώρα. Ψευτομαγιά είναι. Ψευτομαγιά ρε φίλε, πριν από μια εβδομάδα τους απέκλεισες μέσα εκεί τώρα. Τους έκλεισες τα στόματα τους. Φέρε στα αναταραχή που όλα θα δικαιώσουν την μισή ομάδα. Τους έφερες πολύ μεγάλο θέμα. Στα ποδητήρια τώρα, τα άλλα δεξιά-αριστερά, πριν μια εβδομάδα, όχι παλιά, πριν μια εβδομάδα έγινε αυτό. Και ήρθαν αυτοί τώρα με το μαχαίρι στα δόντια να κάνουν έτσι, ένα παιχνίδι προπαγάνδας για ιδιοκατανάλωση είναι αυτό. Για τους δικούς τους οπαδούς που γκρινιάζουν είναι αυτό. Δεν είναι για μας. Δεν πιστεύω ότι αυτό που έγινε χθες. Εντάξει, θέλω να πικάρουν τον Πάοξη, αλλά εντάξει, μέχρι ένα σημείο. Τον αδιάφορο ο ΠΑΟΚ, έτσι, κερδίσαν τον αδίνουν την πίσω ότι ο ΠΑΟΚ μπήκε να πολεμήσει, να πεθάνει μέσα στο γήπεδο και ναι, η άλλη ανάγνωση είναι αυτή. Μπήκε... Τι? Ότι δεν μπήκε, δηλαδή, στο δεύτερο, δεν ειδικά μπήκε, στο δεύτερο ημίχρονο... Δεν μπήκε όπως δεν μπαίνει με τον Άρη, δεν μπαίνει ρε φίλε, δεν μπαίνει. Σε ποιο παιχνίδι δηλαδή ΠΑΟΚ Άρης μπήκε ο ΠΑΟΚ με το μαχαίρι στα δόντια? Τοπικό ντέρμπι ρε φίλε με το συμπολίτη, κάτσε λίγο. Το τοπικό ντέρμπι, ό,τι και να είναι, και στο τάβλι να είναι, θα πετάς τα αζάρια, φίλε, στην κατηφόρα, θα φεύγουν άμα δεν φέρνεις. Κάτσε λίγο. Τοπικό ντέρμπι είναι. Και δεν μπαίνει ο ΠΑΟΚ, φίλε, δεν είναι. Αυτή η νοοτροπία του αγωνιστικού, δεν ξέρω, του διοικητικού, ξέρω. Δεν πολεμάει, δεν τα πολεμάει αυτά τα παιχνίδια. Δεν θέλει να τα χτυπάει αυτά, ξέρω. Μόνο όταν κρίνεται κάτι. Πρόκριση, τίτλος, Ευρώπη ή τέτοια πράγματα. Μόνο τότε. Εντάξει, έχουν παίξει και πάρα πολλά παιχνίδια, για να μην τους αδικούμε κιόλας έτσι. Παίξει 60 τόσα παιχνίδια. Έχουν παίξει 60 τόσα παιχνίδια, Γιώργο. Δύσκολο πράγμα. Πολύ δύσκολο. Και η μισή είναι 30 κάτι χρονών, φεύγα. Κουβαλάνε τραυματισμούς δύσκολους επάνω τους. Φταίνει οι παίκτες δηλαδή. Όχι, δεν φταίνει οι παίκτες. Ασυναίσθητα κάνουν αυτοσυντήρηση. Σίγουρα φταίει το αγωνιστικό. Τώρα εσύ δηλαδή, περίμενε τώρα. Εσύ τώρα σαν Γιώργος, αν έπεσε μια ομάδα και έπεσε το τοπικό ντέρμπι, πρέπει να σου πει ο προπονητής τι πρέπει να κάνεις. Δεν ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Είσαι παιδάκι. Ναι, δεν πρέπει. Δεν ξέρουν οι παίκτες τι πρέπει να κάνουν, ρε φίλε, τώρα. Δεν χρειάζεται να μου το πει. Ξέρουν, ρε φίλε, τι πρέπει, αλλά δεν το κάνουν, ρε φίλε. Δεν το κάνει. Κάνει αυτό συντήρηση. Ελάχιστα, ρε φίλε, μην τραυματιστείς. Σήμερα έχω τελικό να παίξω. Θα πάω στον τελικό, ξέρω πώς θα παίρνω τα κύπελα, γιατί έχω το τέτοιο. Έχω τις οδηγίες, κατάλαβες. Έχω μια manual πώς παίρνετε τα κύπελα. Θα πάω με το manual στις 21 και θα το ξανασηκώσω εκεί σε εκείνο το γήπεδο που ήταν καταραμένο για χρόνια και τώρα έχει γίνει ρε φίλε πιο καλή έδρα από την Τούμπα είναι εκείνο το γήπεδο. Γιατί δεν το δηλώνει ο ΠΑΟΚ να παίζει εκεί. Αφού ποιον βρίσκουμε εκεί πέρα τον διαλύουμε. Το σκέφτηκε με τη φάση που γίνεται με το γήπεδο με την Τούμπα, το έχει σκεφτεί. Του σκεφτεί να το προτείνει. Ωραία φάση είναι αυτή. Βέβαια. Ναι, είναι μεγάλος αγωνιστικός χώρος. Ξέρεις, οι αγωνιστικοί χώροι δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Είναι μεγάλος αγωνιστικός χώρος και βολεύει το τεχνικό ποδόσφαιρο. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι άλλο κούσας να τρέχει. Ο ΠΑΟΚ παίζει τεχνικό ποδόσφαιρο. Δεν μπορεί να τρέξει πάρα πολύ. Αλλά στους χώρους είναι καλός. Έλεγα στο ξεκίνημα ότι έχω. Γι' αυτό παίζει καλά στο ΆΚΑ. Έλεγα στο ξεκίνημα για να ολοκληρώσουμε ότι έχω ένα φίλο που πηγαίνει στα εκτός έδρας είτε ανοιχτά είτε κλειστά γήπεδα και κάθεται μέσα στην κερκίδα των αντιπάλων, να πούμε. Και... πανηγυρίζει από μέσα του τις νίκες της ομάδας του. Ναι, και... ψιλοβαρύ και επικίνδυνο είναι αυτό. Και λέω, αλλά πώς είναι το κάνει, ρε, μεγάλη... αυτός. Μιας και τον έχω στον μεγάλη αέρα. Μεγάλη τέτοια. Πώς το κάνει. Εντάξει, είναι μεγάλη. Πώς το κάνει, τι διαστροφή είναι. Μεγάλη κάβλα. Μου επιτεθεί αυτό, ρε φίλε. Μου επιτραπεί αυτή η έκθεση. Είναι μεγάλη κάβλα. Λες, δεν την αφήνω την ομάδα, δεν κολλώνω, θα πάω παντού που είναι, θα πάω. Εντάξει. Έχω δει. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ μέσα στο καινούριο Καραϊσκάκι, μόνος μου στο τέταλο που φάγαμε πολλά και σε κάθε γκολ πεταγόντουσαν όλοι επάνω και ο μόνος που έμεινε κάτω βιβωμένος ήμουν εγώ τώρα.
Ήμουνα για χοντρές μάπες, να ξέρεις. Στο Ειρήνης και Φιλίας. Στο Ειρήνης και Φιλίας, τι να σε πω τώρα, πού. Στο Τρίποντο, στο Γιάκοβιτς, πού δεν είναι. Είναι, εντάξει, αλλά την μόνη δεν την αφήνεις ποτέ, πάρει όταν δεν πάρει ο ΠΑΟΚ. Αν μπορείς και έχεις το αυτό να πας, πρέπει να πας. Δεν πηγαίνω μόνο εγώ, είναι και άλλοι που πάνε μεμονωμένοι. Ναι, ξέρω, έτσι. Αλλά εγώ εντάξει, ένα-δυο ξέρω. Ναι, είναι και άλλοι ρε φίλε, είναι και άλλοι που πάνε μεμονωμένοι τώρα μόνοι τους. Γιατί και στην Τούμπα έρχονται ρε φίλε, και στην Τούμπα έρχονται άλλοι μεμονωμένοι μόνοι τους. Αγαπάει ο ΠΑΟΚ, την αγαπάει την ομάδα. Δεν μπορεί να πάει, τώρα, θα πάει, έστω και αν κινδυνεύει. Ναι, τώρα εντάξει, να είσαι μέσα στο στόμα του λύκου, τώρα αυτό δεν είναι αγάπη, αυτό είναι κάτι άλλο. Είναι πρόβλημα στον εγκέφαλο, είναι. Διαστροφή. Αυτό έφυλε, είναι. Πριν πολλά χρόνια, πολλά τώρα μιλάμε για άλλη ζωή τώρα, δεν ξέρω, 30 χρόνια πριν, κάτι τέτοιο, 40 μπορεί, ναι. Σαν ένα παιχνίδι στην 8, δεν είχε πάρα πολύ κόσμο, έπαιζε ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Είναι τρία άτομα τώρα εκεί πέρα με κάτι μαλλιά μακριά, με κάτι δερμάτινα, κάτι αυτό, κάθονται στην 8 κάτω-κάτω, τους βλέπουν οι δικοί μας, τους ξέρει κανένας. Τους πάνε εκεί πέρα καμιά 6-7 άτομα, τους λένε από πού είστε, τι να πούν τώρα αυτοί, λένε από εδώ είμαστε. Τους λένε έχει θάλασσα το πανόραμα. Κοιτάζονται αυτοί μεταξύ τους. Δεν μιλάνε. Λέει ο ένας έχει. Καταλαβαίνεις τώρα. Δεν είναι μεγάλο το ρίσκο τώρα. Δεν είναι... Φαίνεσαι. Τι να σου πω τώρα. Φαίνεσαι. Όταν πηγαίνεις εκτός έντρας. Φαίνεσαι φίλε. Φαίνεσαι. Τώρα σου μιλάω τώρα ότι φαίνεσαι. Πολύ φαίνεσαι. Πολύ φαίνεσαι. Πολύ. Αλλά έχει και το καλό του. Όταν κερδίζεις έχει και το καλό του. Τι καλό να κερδίζεις και να μην μπορείς να σφίξεις τη γροθιά, να πανηγυρίσεις, να σηκωθείς, να ξεσπάσεις. Ρε φίλε, πού είναι το καλό? Φύγεις ρε φίλε από μέσα σου, φύγεις από μέσα σου ρε φίλε. Φύγεις τη γροθιά με στην τσέπη ρε φίλε. Δεν τη σηκώνεις ψηλά στον αέρα, μη σε κάνουνε μαύρο στο ψηλό. Αλλά τη φύγεις με στην τσέπη ρε φίλε. Τη φύγεις στην τσέπη μέσα στο μπουφάν. Υπάρχει και το καλό λέει. Κωνσταντίνε, ευχαριστώ. Έγινε. Σε ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Να σε καλά. Γεια.